Τι συμβαίνει. Είχαμε και επαφές τώρα και πάνω όσο μπορέσαμε και εδώ όσο μπορούμε. Φαντάζομαι να συμφωνείτε ότι ήταν αναμενόμενο. Όχι δικαιολογημένο, αναμενόμενο. Τα κόκκινα δάνεια είναι το καρφί για τις τράπεζες. Αυτό όμως σε καμία απολύτως περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτό θα περάσει πάνω από το πτώμα μας. Οι φημολογίες για τις τράπεζες και ιδιαίτερα αν το θέλετε για αυτή την τράπεζα αλλά και για τις υπόλοιπες για το τι θα συμβεί είναι εδώ και μερικούς μήνες. Σας δίνω χαρακτηριστικά ότι πριν από 4-5 μήνες στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που είμαι μέλος της σηκώθηκε Γερμανός Ευρωβουλευτής και ρωτούσε συγκεκριμένα για την τράπεζα Πειραιώς, καταλαβαίνετε. Μπορεί αυτό να εκφράζει τους δίθεν φόβους τους, μπορεί όμως να εκφράζει, σημειώστε το, το ενδιαφέρον τους για ότι θα κάνουν εδώ πάνω να ανοίξουν business. Να πάρουν κοψοχρονιά στα δάνεια, να τσακίσουν τους δανειολήπτες, γιατί καταλαβαίνετε τώρα με ποιους έχουμε να κάνουμε. Με offshore εταιρεία στη Νέα Ζηλανδία, στην Ισομάνη, οπουδήποτε αλλού, που άντε να τον βρεις. Μιλάμε για κτίνη. Αν μπορούσε να υπάρχει κάτω από την κοινωνική πίεση κάποια αναστολή των μέτρων των πληστηριασμών κτλ. Και βλέπετε τι γίνεται. Είναι ιδιώνυμο πια από αυτήν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που φώναζε για τους πληστηριασμούς. Έκανε ιδιώνυμο έγκλημα το να διαμαρτύρεσαι για τους πληστηριασμούς. Ξέρεις τι σημαίνει ιδιώνυμο. Διαμαρτυρήθηκε φυλακή. Ήταν η προετοιμασία για όλους τους υπόλοιπους για να έρθουν και εδώ. Θα τα πουλήσω κοψοχρονιάς. Πρώτον. Και βέβαια δεν θα έχουν να λένε, όπως μας το έλεγε χθες ένας υπουργός ο Σπύρτης πάνω στις Βρυξέλλες, να έχω τόσους ανθρώπους να τους πληρώνω και να κάθονται. Επειδή ίσως δεν έχουν αυτή τη στιγμή τα στελέχη και τους υπαλλήλους για να διαχειριστούν τέτοια πράγματα, και δεν έχουν, μπορεί να πάνε σε διάφορες προτάσεις, οι οποίες ουσιαστικά η ουσία τους, δεν ξέρουμε τη μορφή ακόμα, η ουσία τους θα είναι να σε αποκόψουν από την υπαλληλική σου σχέση με την τράπεζα. Να σε στείλουν με διάφορες μορφές ή και τελεσίδικα σε κάποια άλλη εταιρεία. Αυτό που έγινε παλιότερα με την αγροτική, η Ήβα είναι από την αγροτική και μπορεί να σας μεταφέρει την εμπειρία της και μπορεί να υπάρχουν και εδώ αγροτικάροι. Υπάρχουν και μας τα έχουν πει. Τα ξέρετε. Και να πάτε στην καλύτερη των περιπτώσεων με κάποιες συμβάσεις νέες. Χάνοντας την προϋπηρεσία σας και όλα τα δικαιώματα, χάνοντας δηλαδή το συντριπτικό κομμάτι της αποζημίωσής σας αν απολυθείτε, δηλαδή θα απολυθείτε ανέξοδα, άρα ελεύθερα, από τη μια εταιρεία. Μπορεί να πάρει και διαφορετικές μορφές. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι το σύνολο των δικαιωμάτων και πολύ περισσότερο η ασφάλεια της εργασίας, κατά την άποψή τους, τέλος. Είδατε χθες τις δηλώσεις του Δραγασάκη που είπε ότι μπορεί να ξανακάνουμε κι άλλη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τις οποίες θα πληρώσει ο λαός. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια τέταρτο μνημόνιο. Και θα εμφανιστούν μετά από 1-2 εβδομάδες ή ένα μήνα ο κύριος Δραγασάκης και θα πει για να μην τα φορτώσουμε στο λαό θα τα φορτώσουμε στους τραπεζοϋπάλληλους. Με τον τρόπο που λέμε ή ακόμα και με απολύσεις. Πάντως, το ότι θα ξαλαφρωθούν η τράπεζα και η επόμενη εταιρεία μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από όλους εμάς τελεσίδικα είναι δεδομένο. Μάλλον είναι δεδομένο με την έννοια του σχεδιασμού τους, όχι τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε ακόμη τη μορφή για να πάρουμε και δέσμευση. Και λέω είναι δεδομένο για τους δικούς σχεδιασμούς γιατί πρέπει να πάμε τώρα και στη δικιά μας πλευρά. Τι κάνουμε. Εδώ υπάρχουν πολλοί παλιοί συνάδελφοι που το θυμούνται. Πριν από 3-4 χρόνια πόσο ήταν. Η τράπεζα είχε αποφασίσει να μειώσει μισθούς. Τότε, όταν ανακοινώθηκε αυτό, αυτοί που μας βλέπετε εδώ, που δεν είναι από τις τράπεζες, είναι συνδικαλιστές από άλλους χώρους, από το εμπόριο κτλ. Ήρθαμε όπως ήρθαμε σήμερα μέσα στην τράπεζα, έτσι ξαφνικά,
και χωρίς να πάρει κανένα σωματείο καμία απόφαση, γιατί αργούνε. Και αφήστε τώρα, θέλουν, δεν θέλουν. Είπαμε στους συναδέλφους, κάτω τα μολύβια και τώρα όλοι κάτω. Και κατέβηκαν όλοι. Όλοι. Όλο το κτίριο, 500 άτομα, κατέβηκαν εκείνη την ώρα στο πεζοδρόμιο. Για μία ώρα, για μία ώρα. Το αποτέλεσμα. Την επόμενη ώρα πάρθηκε πίσω η απόφαση. Από αυτό καταλαβαίνω. Είστε τραπεζοπάλληλοι χρόνια και ξέρετε το εξής. Η τράπεζα εκτός από χρήμα, που δεν ξέρω αν το κάνει τώρα, πουλάει τη φήμη της. Και τη φοβάται. Άρα, θα τη χτυπήσουμε, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Όποιος πει ότι πρέπει να υπάρχει τράπεζα για να υπάρχει και εγώ ως εργαζόμενος της τράπεζας, όποιος και αν το έλεγε και εμείς προειδοποιούσαμε σαν κουκουέ, δεν είναι έτσι παιδιά. Τώρα μάλλον η πραγματικότητα τον καλεί να το ξεχάσει. Η τράπεζα ή ό,τι επιβιώσει από την τράπεζα θα προσπαθήσουν να επιβιώσει πάνω στο δικό μας θάνατο. Ή αυτοί ή εμείς. Και να το ξέρετε, εφόσον το αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πρέπει, ενωμένοι, αποφασισμένοι και δεν κάνουμε πίσω, θα τους κάνουμε να ματώσουν και να το σκεφτούμε δεύτερη φορά. Με συγχωρείτε που τα λέω έτσι τα πράγματα, αλλά είναι και από την πείρα ανάλογων αγώνων, όσοι έχουμε, αλλά και από το γεγονός ότι και εγώ είμαι εδώ από μία εβδομάδα. Άρα, κοιτιόμαστε το ίδιο, δεν ήρθαμε από τα πάνω να πουλήσουμε κάτι. Ερώτημα. Τι κάνουμε? Περιμένουμε και προτάσεις. Μπορεί αυτή τη στιγμή να σας προτείνω να κατεβαίνουμε κάτω. Για μία ώρα, για μισή ώρα. Να έρθουν κανάλια. Να μάθουν ότι υπάρχει αντίδραση. Είστε! Ναι. Πάμε. Πάμε τώρα. Δεν μπαίνουμε σε συζητήσεις περί συμβατικών σχεδίων. Δικηγόρων. Μπορεί να έρθουν και από σωματεία, δεν ξέρουμε. Αυτές οι προτάσεις, εμείς σας διασφαλίζουμε. Εμείς ζητάμε ένα πράγμα. Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας με όλα τα δικαιώματα και ακόμα περισσότερα δεν ξεχνάμε τα κομμένα και τα κλεμμένα εκεί όπου προσληφθήκαμε, στην Τράπεζα Πειραιώς και τέλος, πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Αν θέλουν αυτοί συνεργασίες με fund, με offshore ή οτιδήποτε άλλο, να πάνε αυτοί στη Νέα Ζηλανδία ή στη συνείσου του ΜΑΝ. Εμείς δεν πάμε. Αυτό το μαγαζί δεν μπορούν να το δουλέψουν χωρίς εμάς. Ας αξιοποιήσουμε με κοινικό τρόπο αυτή μας τη δύναμη. Κοινικό σημαίνει σαν τα γαϊδούρια, επιτρέψτε μου, το κεφάλι κάτω και δεν ακούμε τίποτα. Εκεί. Έχουμε την δύναμη να τους πάμε πίσω. Και αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι. Να ξέρετε το εξής. Αυτή την ώρα τώρα που μιλάμε, ήδη έχουν πάει τα μαντάτα όχι μόνο στην τράπεζα και στην Υπουργεία. Μιλάμε και με Αθήνα. Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι παρά τις τόσο σοβαρές εξελίξεις που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι σήμερα, γιατί μπορεί το πρόβλημα να είναι άμεσο για τους εργαζόμενους του RBU, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει σταματημό. Όσο θα μας λένε ότι αν δεν βρούμε 500 εκατομμύρια θα κλείσει η τράπεζα, κάθε εβδομάδα θα ψάχνουν να βρουν και άλλα εκατομμύρια από πού θα κόψουν για να επιβιώσουν οι τραπεζίτες και να πεθάνουν οι τραπεζοϋπάλληλοι. Θεωρούμε λοιπόν απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν είναι εδώ και τα 6 σωματεία να οργανώσουν τους εργαζόμενους. Δεν είναι εδώ και τα 6 σωματεία. Ναι, συναδέλφισσα, είναι ένα σωματείο εδώ. Ναι, είναι και καλά κάνει και είναι εδώ. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχουν εξαναγκάσει τη διοίκηση επιτέλους να σταματήσει το κρυφτούλι και να βγει να πει τι είναι το σχέδιο. Γιατί, συνάδελφοι, κάποιοι μπορεί να είναι εδώ για καριέρες
Εμείς όμως είμαστε εδώ για το μεροκάματο και για να ταΐσουμε την οικογένειά μας. Συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο ότι όταν φούντωσαν αυτά τα σενάρια και οι εξελίξεις, η τράπεζα επέλεξε να απαγορεύσει την πρόσβαση σωματείων, παρατάξεων και συνδικαλιστών στους χώρους δουλειάς. Θα θέλαμε εδώ να πούμε, επειδή κάθε φορά επικαλούνται ένα νόμο, μια διάταξη, ότι τα σωματεία κατέκτησαν να είναι μέσα στους χώρους δουλειάς και να ενημερώσουν τους εργαζόμενους με αγώνες. Δεν μας το χάρισε καμία κυβέρνηση με νόμο. Αυτό λοιπόν το προνόμιο, γιατί αυτό είναι προνόμιο, να συζητάμε μέσα στους χώρους δουλειάς, δεν θα το παραδώσουμε στην εργοδοσία. Συνάδελφοι, είναι εύκολο για μας, από το πάμε, να πηδάμε κάγκελα. Το έχουμε κάνει εδώ, το κάνουμε αλλού, σε άλλους τόπους δουλειάς, δεν μας σταματάνε αυτά. Αυτό που έχει σημασία όμως σήμερα, δεν είναι να διαγωνιστούμε μεταξύ μας στο άλμα επί κοντό. Αυτό που έχει σημασία είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι να κατεβαίνετε με τις κάρτες σας, να ανοίγετε στα σωματεία, να μπαίνουμε μέσα. Δεν θα επιτρέψουμε στη διοίκηση να κάνει άβατο τα κτίρια της Πειραιός. Αυτό κάναμε, συνάδελφοι, και στην αντίστοιχη υπηρεσία στην Αθήνα, στο Ερήκος Δινάν. Εκεί πήραμε κανονικές άδειες οι εργαζόμενοι στην Πειραιός και πήγαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Μας άνοιγαν οι συνάδελφοι με τις κάρτες τους και μπαίναμε μέσα, σπάζοντας αυτό το κλίμα που θέλει να επιβάλλει η τράπεζα. Να το συνεχίσουμε. Έχετε εμπειρία εδώ πώς σταματάει της εργοδοσίας ένα σχέδιο. Έχετε κατέβει πριν από πολλά χρόνια και έχετε σταματήσει σχέδιο της εργοδοσίας, γιατί το τετραήμερο η Πειραιός το έχει σκαρφιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν να έρθουμε εμείς στην Τράπεζα Πειραιός, εγώ που είμαι από την Αγροτική. Έτσι θα το σταματήσουμε και τώρα. Υπάρχει μία στάση εργασίας τη Δευτέρα, εννοείται ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν. Δεν μπορούμε, συνάδελφοι, να ανεχτούμε άλλο την κοροϊδία, να βγαίνουν στελέχη της τράπεζας και θα το πούμε με ονόματα γιατί δεν φοβόμαστε, οι κύριοι Τσαντής και Σιραδάκης στην Αθήνα, να διαδίδουν σενάρια για το τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή ότι η τράπεζα χρειάζεται 500 εκατομμύρια, ότι αν δεν τα βρει θα κλείσει, ότι θα φύγει ο κόσμος είτε απολυόμενος με νέες συμβάσεις είτε νοικιασμένος σε μια καλή σου ειδική εταιρεία και όλα αυτά. Κλίμα προσπαθούν να φτιάξουν μέσα στους εργαζόμενους. Συνάδελφοι, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ποιο σενάριο τελικά θα υλοποιηθεί. Έτσι κι αλλιώς, κατά τη γνώμη μας, ψαρεύει η τράπεζα τώρα σε θολά νερά. Δημιουργεί κλίμα στους εργαζόμενους, ώστε όταν έρθει η ώρα, ανέμαχα να τα περάσει όλα αυτά. Το σενάριο, όποιο και να είναι, θα είναι κακό. Και θα ξεκινήσει από μία ομάδα εργαζόμενων και θα προχωράει στην επόμενη. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω ούτε από τις συμβάσεις μας, την κλαδική σύμβαση της ΟΔΟΕ, δεν αλλάζουμε σχέση εργασίας, δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ. Μπορεί να μας προτείνουν να μας κάνουν νέα σύμβαση με 100 ευρώ παραπάνω. Δεν τη θέλουμε. Κλαδική σύμβαση και αγώνας εδώ που είμαστε με το καθεστώς εργασίας που είμαστε. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Και κανείς μόνος του, κανείς δεν πάει να συζητήσει με την εργοδοσία μόνος του τίποτα. Δεν είναι φίλοι μας οι άλλοι πλευρά. Είναι εχθροί μας. Μας βλέπουν σαν κόστος, έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Και συνάδελφοι, ενώ όλα αυτά τα διαδίδουν στελέχη της διοίκησης, επικοινωνεί ο πρόεδρος της ΟΔΟΕ με τη Μακαρυγάκη, την προσωπάρχη, και του λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Μας δουλεύουν. Η ΟΔΟΕ αν έχετε να τη δουλεύουν. Τηλέφωνο πρέπει να πάρει ο πρόεδρος, συνάδελφοι. Ή έπρεπε να έχει προκηρυχθεί κανονική απεργία σε όλες τις τράπεζες τη Δευτέρα. Γιατί δεν αφορά την Πειραιός. Θα ξεκινήσει από την Πειραιός και θα πάει παρακάτω.
πρέπει κάθε φορά να βγάζουμε συμπεράσματα, συνάδελφοι. Και επιτέλους πρέπει να γυρίσουμε και την πλάτη σε κάποιους και να σταματήσουμε να τους εμπιστευόμαστε. Να σας πω κάτι από την αγροτική, συνάδελφοι, εδώ το ξέρουν. Μας κόψαν 10% από το μισθό μας το 2010 για να μην κλείσει η τράπεζα. Μας κόψαν άλλο 20% για να μην κλείσει η τράπεζα. Τι έγινε, συνάδελφοι? Και έκλεισε η τράπεζα και πήγαμε χωρίς δικαιώματα στην Τράπεζα Πειραιώς. Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να τους έχουμε. Και δεν θέλουν να σώσουν εμάς. Θέλουν να σώσουν τα λεφτά τους. Εμείς και τα λεφτά τους δεν είμαστε μαζί. Πάμε σε σύγκρουση.